Πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα η σημερινή. Είναι μια εξεταστική η οποία έχει προαναγγελθεί νομίζω πολλά χρόνια από πολλούς συναδέλφους, πάρα πολλά κόμματα. Για πολλούς λόγους δεν είχε ποτέ υπερψηφιστεί και να υλοποιηθεί. Το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Είναι μείζον πολιτικό. Είναι χρήματα τα οποία δόθηκαν σε όλα τα πολιτικά κόμματα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαχρονικά, τα οποία εν τέλει είναι χρήματα του ελληνικού λαού, διότι τελευταία και από τότε πάντοτε ανακεφαλοποιήθηκαν οι τράπεζες ή έχουν χρεωθεί, αν θέλετε, στην πλάτη του ελληνικού λαού, διότι κάθε δάνειο το οποίο είναι κακό δάνειο, είτε του οποίου λύγει η κρατική εγγύηση, είτε δεν αποπληρώνεται, πηγαίνει και πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, άρα πληρώνεται από τον Έλληνα φορολογούμενο. Οπότε από τη στιγμή όπου δυνητικά υπάρχει χρέωση προς τον Έλληνα φορολογούμενο από ένα πολιτικό κόμμα το οποίο αδυνατεί να εκπληρώσει τις δανειακές του υποχρεώσεις προς ένα τραπεζικό ίδρυμα, όλη η διαδικασία λήψης και χρήση των χρημάτων των δανειακών θα πρέπει να έρθει στο φως. Αυτή η εξεταστική για μένα και λόγω του αντικειμένου μου πρέπει να έχει μία δομή, θα πρέπει να έχει μία μέθοδο και θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο και το τι ζητάμε. Τουλάχιστον πολιτικά, και θα εξηγήσω λίγο πιο κάτω και γιατί θα το εξετάσουμε σε πρώτη φάση πολιτικά και θα δούμε και τα ποινικά. Αρχικά θα πρέπει να δούμε όλες τις δανειακές συμβάσεις, οι οποίες έχουν συναυθεί από την χρονιά που θα αποφασίσουμε την εξεταστική, μέχρι και φέτος ή πέρυσι, όποτε λήγουν και οι τελευταίες χρήσεις οικονομικές των κομμάτων. Οι δανειακές συμβάσεις αυτές, μαζί με τις τροποποιήσεις τους ή τις επεκτάσεις τους και τους όρους τους, θα είναι η πρώτη αντικειμενική και καθαρή εικόνα το πώς δόθηκαν τα δάνεια και θα δούμε το ρίσκο που πήρε η τράπεζα και την ευθύνη που ανέλαβε το κόμμα στην αποπληρωμή της κάθε δανειακής σχέσης με την τράπεζα. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε θα είναι να δούμε απολογιστικά τους ισολογισμούς, αλλά επειδή δεν υπήρχαν ισολογισμοί στα κόμματα κακώς μέχρι το 2013, υπήρχαν βιβλία εσόδων-εξόδων, από την χρονιά που θα αποφασίσουμε μέχρι και την τελευταία χρήση του 2015, να δούμε τους ισολογισμούς, να δούμε τα έσοδα-έξοδα, να δούμε τα βιβλία των κομμάτων και απολογιστικά το που πήγαν τα λεφτά. Γιατί βάσει νόμου το κάθε κόμμα είναι υποχρεωμένο στο τέλος του χρόνου, στο πρώτο δίμηνο του επομένου, να δίνει απολογιστικά στοιχεία για το που πήγαν τα χρήματα, είτε αυτά είναι έσοδα από δωρές, από κουπόνια, έσοδα από επιχορηγήσεις, τακτικές έκτακτες, συν τις δανειακές του συμβάσεις, δανειακές σχέσεις με οποιοδήποτε οργανισμό. Και την χρήση αυτών των χρημάτων είναι πολύ απλά 1, 2, 3 ζητήματα. Θα πούμε τα περισσότερα στις λεπτομέρειες στην εξεταστική. Σήμερα θα δώσουμε, τουλάχιστον εγώ, ένα βασικό οδικό χάρτη και κάποια στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για να καταλάβουμε το τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα. Το πρώτο ζήτημα που πρέπει να αναφερθώ και βάζω τη λέξη πρέπει είναι το ξεχασμένο σε εισαγωγικά πόρισμα του κυρίου Νικολούδη. Στο πόρισμα του κυρίου Νικολούδη, το οποίο είναι σαφές το κατηγορητήριο, μόνο ματεπώνυμα, στις 15 Μαρτίου του 2013, ο συγκεκριμένος εισαγγελικός λειτουργός, μεταξύ άλλων, έχει ζητήσει την διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γεωργίου Προβόπουλου για την υπόθεση μεταβίβασης της Πρώτων Μπανκ και τον επιχειρηματία Λαβρεντιάδη. 44 σελίδες πορισματικής αναφοράς περιέγραψε με τον πλέον λεπτομερή τρόπο το σκάνδαλο των κομματικών θαλασσοδανείων. Πρόκειται για 198,7 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν από την Κρατική Αγροτική Τράπεζα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ με εγγύηση την εκχώρηση κρατικών χρηματοδοτήσεων μέχρι και το 2018. Δεν θα το διαβάσω όλο, θα έρθει η ώρα στην Επιτροπή, στην οποία θα το αναλύσουμε. Εφόσον υπήρχαν ποινικές ευθύνες, και έχω και το διαβαστικό στη Βουλή, με αριθμό πρωτοκόλλου 3929/15/3 του 2013, προς τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, κύριο Γρηγόριο Πεπώνη, και τον Εισαγγελέα του Οικονομικού Εγκλήματος. Το τρισέλιδο αυτό υπογράφεται από τον κύριο Νικολούδη. Έχει μέσα όλα τα ονόματα, δεν είναι τις παρούσεις, ούτε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Λίστα ονομάτων, κομματικών στελεχών, διευθυντών κομμάτων, λογιστών, τραπεζιτών, οι οποίοι κατά τον εισαγγελέα
έχουν ευθύνη και διαβάζεται με το συγκεκριμένο διαβιβαστικό για περαιτέρω έρευνα. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία και εξεπλάγει σήμερα το πρωί, γιατί δεν το γνώριζα στην έρευνα που έκανα για αυτό το ζήτημα, είναι ότι ξαφνικά, ενώ 15 Μαρτίου είχε σταλεί το διαβαστικό στον εισαγγελέα τον κύριο Νικολούδη, προσέξτε με παρακαλώ, στις 4 Απριλίου, δηλαδή σε λιγότερο από ένα μήνα, σε 20 μέρες, τρεις συνάδελφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστογιάννης, ο κύριος Τσουμάνης και ο κύριος Σταμενίτης, έφεραν μια τροπολογία στο ΦΕΚ 90α, 18 Τετάρτου 13, στο άρθρο 78, και θα το διαβάσω γιατί έχει εξαιρετική σημασία. Ξαναλέω, ο κύριος Νικολούδης έχει λίστα ονομάτων για ευθύνες. Δεν συνιστά απιστία κατά την έννοια των άρθρων 256 και 390 του ποινικού κώδικα για τον πρόεδρο, τα μέλη του ΔΟΥΣΟΥ και τα στελέχη των τραπεζών, η σύναψη δανείων πάσης φύσεως με νομικά πρόσωπα δημοσίου ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οροθετείται κατά τον νόμο, καθώς και η εν γέννη παροχή πιστώσεων σε αυτά, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις α, υφίστανται αποφάσεις των θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων κάθε τράπεζας, β, τηρήθηκαν κατά τη χορήγησή τους στις σχετικές κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας Ελλάδος. Δίνουμε μέσα σε λιγότερο από 25 μέρες από τη διαβίβαση του κ. Νικολούδη στον κ. Πεπόνη λίστα ονομάτων με ποινικές ευθύνες, με τροπολογία, ασυλία στις τράπεζες οι οποίες έδωσαν τα λεγόμενα σε εισαγωγικά θαλασσοδάνεια. Χρήζει εξέταση. Το πόρισμα του κ. Νικολούδη, το οποίο είναι 44 σελίδες, θα το ζητήσουμε στην Εξεταστική Επιτροπή και για μένα αποτελεί ένα από τα πεστήρια για τα οποία θα πρέπει και βασικά είναι όλη η τεκμηρίωση ενός ικανού εισαγγελέως για το ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε στη Βουλή. Έχουν συμβεί πάρα πολλά. Ο βασικότερος μοχλός διοχέτευσης του πολιτικού χρήματος, του δανειακού πολιτικού χρήματος εννοώ, ήταν η Αγροτική Τράπεζα. Υπάρχουν φάκελοι, τους έχω εδώ, απλώς θα αναφερθώ, θα κάνουμε χρήση στην εξεταστική, όπου η Αγροτική Τράπεζα έχει δώσει περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και άλλες οργανώσεις. Δεν ζητήθηκε ποτέ απολογιστική έκθεση που πήγαν τα χρήματα. Εγώ θα εικάσω ότι πολλά από αυτά τα χρήματα πιθανόν να γύρισαν με έναν πολύ ωραίο τρόπο πίσω στα κόμματα. Μένει να το δούμε. Γιατί δόθηκαν τα δάνεια και δεν ζητήθηκαν τα χρήματα πίσω, γιατί πήγανε σε όχι απλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά ανεπίδεκτα εισπράξεις. Δηλαδή θα τα εισπράξουμε ποτέ. Δηλαδή τα διαγράψαμε, τα δώσαμε, τα ξεχάσαμε. Γύρω στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχω την πλήρη λίστα. Την πλήρη λίστα. Που πήγανε όλα. Πλήρη λίστα. Σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και όχι μόνο, που είναι δεμένοι άμεσα και έμεσα με πολιτικά κόμματα. Δεύτερο. Στον διαχειριστικό έλεγχο κάθε κόμματος, εταιρείας ή κάθε αφημί, είτε αυτός είναι ανώνυμη εταιρεία είτε είναι σωματείο, όποια μορφή και αν θέλετε έχει, όταν ελέγχονται τα έσοδα και τα έξοδα πρέπει να είναι ξεκάθαρες οι ροές και οι ταμιακές ροές των εσόδων και των εξόδων. Από τη μικρή μου εμπειρία, τα έσοδα ενός κόμματος είναι συγκεκριμένα και τα έξοδα του πρέπει να αποτυπώνονται στους απολογισμούς, όπως είπαμε, που θα τους ζητήσουμε, που δίνονται το πρώτο δίμηνο του πρώτου έτους. Υπάρχουν όμως οι καταγγελίες και θα επικαλεστώ τις δημοσιογραφικές καταγγελίες, τις δηλώσεις του κυρίου Τσουκάτου, τις δηλώσεις της κυρίας Τσακάλου, της Siemens, στη διατέλεση του κυρίου Χριστοφοράκου, τα άρθρα του κυρίου Τράγκα στο ΚΡΑΣ, οι οποίοι θα κρίνει η Επιτροπή αν και κατά πόσο πρέπει να καλεστούν. Και σαν μάρτυρες είναι οτιδήποτε να δώσουν στοιχεία. Αλλά είναι άμεσα εμπλεκόμενοι. Όπου υπήρχε μαύρο χρήμα προερχόμενο από τη Siemens επί ενός ποσοστού και δίδετο στα κόμματα. Να δούμε αν αυτό υπάρχει, αν ισχύει, διότι αν είναι ένα μέρος των εσόδων των κομμάτων, των χρηματορών, μαύρο χρήμα, το οποίο δεν είναι δωρεά, διότι όταν το χρήμα δίνεται απέναντι σε συμβάσεις κρατικές του ΟΤΕ ή οτιδήποτε άλλο, δεν είναι μια δωρεά και γενικά τα χρήματα προς τα κόμματα δεν είναι δωρεές. Τα χρήματα προς τα κόμματα έχουν συγκεκριμένο σκοπό και εξυπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό, πολιτικό και επιχειρηματικό. Οπότε θα μένει να δούμε αν το έσοδο, όπως λέγεται, του 2%, όπως έχει αναφερθεί στις συνεντεύξεις, με πάρα πολλά παραστατικά, τιμολόγια, χρυσοχοΐων και οτιδήποτε άλλο, πήγαινε στα κόμματα για να εξυπηρετήσει σκοπούς, αλλά είναι ένα άλλο έσοδο του κόμματος. Προσέξτε, άρα έχουμε κρατική επιχορήγηση, τακτική, εκτακτή, επιχορήγηση για εκλογές, κουπόνια, δωρεές, πιθανόν μαύρο χρήμα. Έτσι λένε οι καταγγελίες. Έτσι είπε και ο κύριος Τσουκάτος, γιατί ο ίδιος πήγε στον κύριο και είπε: εγώ πήγα τα χρήματα στο ταμείο του κόμματος. Όλα αυτά είναι έξοδα του κόμματος. Τα έξοδα θα τα δούμε.
Η ερώτηση πάντα παραμένει πού πήγαν τα λεφτά, διότι δεν μπορεί να παίρνεις 300 εκατομμύρια, 240 εκατομμύρια δάνεια μαζί με όλα αυτά τα έσοδα που είπα και στο τέλος να μην έχεις λεφτά να πληρώσεις τίποτα. Κάπου πήγαν τα χρήματα. Θα πρέπει να διερευνήσουμε πού πήγαν τα χρήματα και αυτός είναι ο σκοπός της εξεταστικής. Ένας από τους σκοπούς είναι ναι, αν δόθηκαν νόμιμα ή με ύποπτο τρόπο ή με δόλο ή χωρίς νόμιμο τρόπο, εάν συγχωρέθηκαν κάποιες αμαρτίες, στο τέλος της ημέρας πρέπει να συμπεράνουμε πού πήγαν τα λεφτά. Διότι αν δεν βρούμε πού πήγαν τα λεφτά, δεν έχει καμία ουσία εξεταστική. Νομίζω συμφωνούμε. Ό,τι και να μπει και σε ένα κόμμα, πρέπει να έχει μια νόμιμη χρήση. Τουλάχιστον αποδεικνύεται με παραστατικά φορολογικά. Ότι δεν αποδεικνύεται με φορολογικά παραστατικά, χρήζει εκαθάρισης και άμεσης αγγελικής παρέμβασης. Διότι δεν μπορεί να είναι ένα κόμμα, ένα επαγγελματικό αφημί, ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αποδέκτης, προϊόντος εγκλήματος, όπως είναι το μαύρο χρήμα, και να ξαναρχίσει να λειτουργεί. Οποιοδήποτε από εμάς στην επαγγελματική μας δραστηριότητα δεχότανε μαύρο χρήμα, προϊόν εγκλήματος, εγκληματικής πράξης, ξέπλυμα, την άλλη μέρα θα είχαμε κλείσει, θα είχαμε κατεβάσει ρολά και θα ήμασταν όλοι στον εισαγγελέα. Δεν μπορεί να συνεχίσει λειτουργία κανενός αφημί το οποίο αποδεδειγμένα έχει κάνει χρήση μαύρου χρήματος ή προϊόντος εγκλήματος, επειδή είναι το χρήμα αδήλωτο και από περίεργη πηγή και για περίεργο και μη αποδεδειγμένο λόγο το που χρησιμοποιήθηκε. Όσον αφορά τα δύο μεγάλα κόμματα, έχουν ευθύνες πολλές. Ο κ. Μητσοτάκης, στην τελευταία του, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ως νέος αρχηγός, νέος άνθρωπος, επικαλείται τη διαφάνεια. Είμαστε όλοι νέοι άνθρωποι, εγώ είμαι νέος στην πολιτική. Πιστεύω ότι θα φέρει τη διαφάνεια στο κόμμα του από εδώ και πέρα. Θα πρέπει όμως να δούμε εάν θα στηρίξει και το από το κ. Μητσοτάκης και πριν τη διαφάνεια. Διότι εάν στην πολιτική ζωή κουκουλώνουμε τα πάντα για διάφορους λόγους πολιτικούς, συναδελφικούς, οτιδήποτε, ο λαός βλέπει ότι υπάρχει μια ανισότητα και μια ανισονομία. Οι νέοι άνθρωποι και οι νέοι πολιτικοί και οι νέοι άνθρωποι, και ο κ. Μητσοτάκης είναι και νέος αρχηγός κόμματος και έχει τα φόντα, αν θέλετε, να πάει μπροστά, θα πρέπει να δείξει ένα καλό πρόσωπο ότι δεν κουκουλώνουμε. Δηλαδή, ας ρίξουμε φως σε όλα για να κλείσει αυτή η μαύρη σελίδα της ελληνικής πολιτικής ζωής. Όπως και τα πορίσματα, αν θέλετε, του ΠΑΣΟΚ, τα οποία βρίσκονται σε εισαγγελείς. Δεν γνωρίζω αν είναι ο κύριος Αθανασίου, ο κύριος Μπρίς, μου είπαν, δεν γνωρίζω πού έχει παραδώσει τα πορίσματα τα δικά του, ο κύριος Βενιζέλος, που δεν έχουν έρθει ποτέ για τα ταμεία του ΠΑΣΟΚ, τα οποία έχουν τεράστια κενά αποδεδειγμένα. Θα έρθουν και αυτά κάποια στιγμή στη Βουλή, στην εξεταστική μας, να δούμε γιατί και πώς είναι ο εισαγγελής και τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η δουλειά είναι πάρα πολύ πιο απλή. Δανειακές συμβάσεις, ισολογισμοί δημοσιευμένοι, είναι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες. Θα δούμε τι εγγύησεις έδωσαν, τι χρήματα πήραν και τι λόγο έπαιξαν πολιτικά, ποιοι είναι οι μετοχοί τους, αν είναι φανερή ή αθέατη, αν είναι offshore, αν είναι φυσικά πρόσωπα και πώς επηρεάστηκαν και ποιο είναι το ιστορικό τους σε σχέση με τις ίδιες εταιρείες και αδελφές εταιρείες παραγωγής, διαφημιστικές κτλ. Τη δουλειά την ξέρουμε τι να ψάξουμε. Με καλή πίστη να δώσουμε την εικόνα στο λαό ότι κάποιοι άνθρωποι ήρθαν να φέρουν στο φως κάποια πράγματα, τα οποία κάποιες διαδικασίες, οι οποίες δεν ήταν ξεκάθαρες, έτσι ώστε να θριαμβεύσει η δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ.